Πώς να κάνει αλλιώς, έβαλε κατά κόκκινο κραγιόν και πείτε μου, δώσε ένα κοντινό ρε σταυρούλι. Δεν έχω βγει ποτέ στη ζωή μου. Πω, μ' αρέσει, ούτε... κάτσε να φύγω το πλάνο. Κούκλα, είσαι, κοίτα μπροστά. Πω και μαλλί με τάξη και πρόσωπο που λάμπει. Ποτέ στη ζωή μου, ούτε μόνη μου στο μπάνιο. Α, σε εμάς τα φοράς, εσύ ποτέ στη ζωή σου. Ωραίος τρόπος. Μπράβο. Έτσι να λες και πελάτες. Εντάξει, εγώ δεν είναι το στυλ μου τέτοιο. Όχι, τώρα να σου πω το την αλήθεια. Το στυλ μας είναι αυτό που νιώθουμε καλά. Που με βλέπω καλά. Λίγο. Είναι... Δεν είναι κακό. Είναι υπερθέαμα. Μου έχεις δει λέω, μου πήγαινε καμιά βόλτα, είσαι κουκλάρα σήμερα. Μην χάσεις πώς, την μέρα έτσι θα βγω. Το πρωί. Τι θα πει πρωί. Έτσι. Χριστούγεννα είναι. Κυκλοφορώ στους δρόμους. Κυκλοφορώ στους δρόμους έτσι. Να πας κάπου συγκεκριμένα έτσι. Α, εντάξει. Ποιο απόγευμα. Τέλος πάντων. Κάνε μου και εμένα μάτι ματούμπα. Λοιπόν, αρχίζουμε, θα κάνουμε εντυπωσιακά μάτια. Είσαι πολύ σεξι, ρε Ρούλα. Ένα χειροκρότημα στη Ρούλα, ρε παιδιά. Η Ρούλα είναι κούκλα, γιατί είναι εδώ πέρα σήμερα να βάψει. Κακός. Αχ, με κάνει και κοκκινίζω. Να είδες, γι' αυτό δεν βάζω το κοκκινό κραγιόν. Τώρα που θα βάλω κι εγώ θα σου πω. Τώρα, όχι, για... θα βάλουμε απαλά, είπαμε ναι, σήμερα. Καλά. Βάλε μάτι, εσύ λοιπόν, και θα σου πω εγώ. Αρχίζουμε. Θα κάνουμε εντυπωσιακά καφέ, γιατί δεν με αφήνεις να σου βάλω γκρι. Όχι, ωραίο είναι το γκρι, αλλά σαν το καφέ. Σαν το καφέ. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον νομίζω μου αρέσει πιο πολύ το καφέ. Το καφέ πάει και σε όλες μας. Λοιπόν, παίρνουμε ματσκιά, καφέ, σκούρο. Γιατί θα κάνουμε εντυπωσιακό καπάκι και καθαρό από κάτω. Δεν βάλουμε σήμερα μολύβι στο μάτι. Για... Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και για μικρά μάτια. Αν θέλουν να κάνουν σμόκι. Λοιπόν, βάζουμε ματσκιά, γιατί αν βάλουμε κάποιες κυρίες που δεν ξέρουν να βάφονται και βάλουν περλέ ή γυαλιστερές σκιές, δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτό βοηθάει και όσους δεν ξέρουν να βάφονται, δεν το έχουν πολύ. Λοιπόν, με ματσκιά κάνουμε την μπανάνα που λέμε, τονίζουμε το μάτι, τραβάμε λίγο προς τα έξω. Αφού έχουμε κάνει τις βάσεις μας, έχουμε βάλει τα κονσίλερ μας και γενικά σε έντονα μάτια είναι ωραίο να μην έχουμε καθόλου κύκλους. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο κονσίλερ. Λοιπόν, κάνουμε και από εδώ. Έτσι. Εμείς έχουμε κάνει βέβαια μια προεργασία, όπως βλέπουμε έχουμε βάλει μάσκαρα αρκετή και έχουμε eyeliner, βάλει και τουφάκια για να κάνουμε τουφάκια. Πιο έντονο το βλέμμα. Και είναι πάρα πολύ ωραία τα τουφάκια γιατί δεν φαίνονται κιόλας. Αλλά αν δεν μπορείτε να βάλετε τουφάκια, βάλτε και πιο εύκολα μπαίνουν οι βλεφαρίδες, πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Αρκεί να κάνουμε τα τεγκραταρίσματά μας, το έχω ξαναπεί, πάρα πολύ ωραία, να μην φαίνονται γωνίες. Να είναι πάρα πολύ ωραίο σβησμένο. Λοιπόν. Αφού έχουμε βάλει αυτό, μία σκιά μόνο, γιατί δεν θέλω να βάζω πολλές σκιές και μπερδεύονται κιόλας και οι τηλεθεάτρες, έτσι δεν είναι εύκολα πραγματάκια. Παίρνω τα pigment που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ, τα οποία για να δώσουμε λίγο λάμψη, γιατί τώρα είναι λίγο μουντό. Το έχεις βάλει και εσύ στο μάτι σου. Όχι, τώρα εγώ δεν έχω βάλει τίποτα. Εγώ έχω κάνει μόνο με σκιές. Έχω φέρει κι άλλο, το ξέρα. Ναι, το. Έχω βάλει. Δεν έχω βάλει. Έχω βάλει που είναι λίγο γυαλιστερή σκιά. Α. Εμείς τώρα που δεν έχουμε βάλει στο καπάκι, και καλό είναι τα pigment να μην έχουν κάτι στο καπάκι σκιά, για να δένουν και να κολλάνε περισσότερο. Μπαίνουν με το χέρι, με το δάχτυλο, και όχι με πινέλα, γιατί φεύγουν και πέφτουν κάτω στα μάτια. Και το βάζουμε και το ακουμπάμε στο κινητό μας βλέφαρο. Έτσι. Μην πατήσετε λάθος κουμπί, θα γίνουμε ρεζίλοι επάνω στο κοντρόλ, το λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε αμέσως πώς άλλαξε το βλέμμα. Τώρα γελάνε τώρα εγώ. Γελάνε τώρα, με αυτά γιατί... που λένε. Σκάς, έχεις δίκιο που σκάς που δεν ακούς. Και εγώ δεν ξέρω για ποια μιλάνε. Έχω χάσει το ξεκίνημα. Για ποια μιλάνε. Ναι, για ποια. Λοιπόν. Βάζουμε που λέμε στο κινητό βλέφαρο μόνο με το χεράκι μας έτσι και έχει αλλάξει εντελώς ύφος το μακιγιάζ μας με δύο σκιές. Και από εδώ κινητό βλέφαρο να είναι καθαρό, να μην έχουμε βάλει άλλες σκιές. Αυτή η σκιά που βάζεις τώρα είναι σοκολά, ας πούμε. Είναι σοκολά και έχει και λάμψη μέσα και οπότε δίνει, το κάνει πιο γκλάμουρ, πιο βραδινό αμέσως στο μακιγιάζ μας. Δεν είναι σκληρό πολύ. Εμείς μπορούμε, άμα θέλουμε, να το σκουρίνουμε ή να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό. Με μαύρη σκιούλα, ας πούμε, στη γωνία, οπότε αμέσως γίνεται το βλέμμα μας πιο έντονο. Ακόμα δεν τα έχουμε κάνει αυτά, μπορούμε να το δείξουμε όμως. Δεν είναι πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Αυτό το καφέ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και πάει σε όλες.
σε όλες. Κουκλάρα μου, φέτος είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Είναι η καλεσμένη μας που δεν σας έχω πει. Μα κάθε Κυριακή ανοίγω τηλεόραση και λέω, έκλεψε πάλι όλες τις εντυπώσεις. Μα πραγματικά δεν υπάρχεις φέτος. Κάποια δανδουλάκι, σε πολύ λίγο τώρα βάζω έντονο μάτι, γιατί μου βγαίνει τις Κυριακές με ένα μάτι τεράστιο, υπέροχο, που μου αρέσει πάρα πολύ που τη βλέπω να έχω το αντίστοιχο μάτι και σου έρχομαι κάτια μου. Φτούσου σου λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε, βάζουμε από κάτω, πάνω λίγο, ρίζα-ρίζα, στις βλεφαρίδες μας και τονίζουμε και προς τα έξω κιόλας, όχι τόσο πολύ στο μέσο, ή στη γωνία, δηλαδή στο μέσο του ματιού ή προς τα μέσα το μάτι μας, γιατί θα φανεί στρογγυλό. Και τονίζουμε από το μέσο του ματιού και προς τα έξω και τραβάμε λίγο έτσι για να φαίνονται πιο μεγάλα τα μάτια. Έχεις και δυναμίες αυτό. Έψω το καπάκι. Σε ποιο, στο τραβηχτό. Ναι, στο τραβηχτό. Μ' αρέσει. Αυτό το κάνουμε πολύ. Και το αφήνουμε και καινούλι, πάρα πολύ λίγο όμως, και δείχνει αμέσως πολύ πιο μεγάλο το μάτι. Βάζουμε και από εδώ. Από το μέσο του ματιού και προς τα έξω. Και το τραβάω. Όχι όμως πάρα πολύ. Κάτια, σε ακούμε μέχρι εδώ. Μην ανησυχείς, δεν έχουμε σκαλιά. Και τραβάμε έτσι προς τα έξω. Οι γραμμές μας όμως προς τα έξω να είναι χαλαρές, να μην είναι πάρα πολύ έντονες. Mm. Λοιπόν, και αυτό που αγαπάς εσύ πάρα πολύ, εμολυβάκι. Εγώ το αγαπώ και σε άσπρο-άσπρο, εσύ το βάζεις πιο διακριτικά. Το κρύβω όλα τα διακριτικά. Το κρύβω εγώ το άσπρο. Άσπρο, μπες, βάλτε κάτι αν θέλετε, λοιπόν, το μάτι να είναι πιο μεγάλο. Βάζουμε μπες μολυβάκι, να μην έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση και αμέσως καθαρίζει το βλέμμα, έτσι. Και τραβάμε και λίγο ενδιάμεσο και πάμε πάλι από εδώ. Τώρα αν το θέλετε πιο έντονο, το κάνετε σαν τη ρούλα, δηλαδή βάζετε το σκούρο μολύβι το μάτι. Μέσα στο μάτι. Ακριβώς. Εσύ το έχεις βάλει και από πάνω από το μάτι. Εγώ και από πάνω και από μέσα. Κάτω, παντού το έχεις βάλει το μάτι. Ναι, μ' αρέσουν τα έντονα μάτια, γι' αυτό και ο χαλάρα χίλια. Γι' αυτό, όχι τώρα. Δεν κακό όμως, να σου πω την αλήθεια μου, μ' αρέσει, γιατί το συγκεκριμένο κόκκινο δεν είναι σκούρο. Αν ήταν σκούρο δεν θα μ' άρεσε. Mm. Δηλαδή θα μίκρινε τα χείλια και θα ήταν και έντονα μάτια. Συμφωνώ, μάσκαρα θα βάλει στο κάτω. Βλέπω τώρα, που δεν είχαμε βάλει καθόλου. Θα βάλω εγώ λίγο σκιούλα, έτσι λίγο για να σβήσω, για να το γλυκάνω. Στο κάτω, όχι όμως πάρα πολύ, έτσι λίγο για να πάρει μία γλύκα. Αν και το μολύβι που έχουμε βάλει δεν είναι μαύρο, είναι εσπρέσο, είναι καφέ σκούρο. Λοιπόν, θα βάλουμε και μάσκαρα κάτω. Αυτό θέλει βέβαια για να δείξει έντονες βλεφαρίδες. Και γίνεται το μάτι άλλο τόσο. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ καλή ιδέα τα τουφάκια μας. Και εδώ. Θα σου βάλω και λίγο μαύρο στη γωνίτσα για να δούμε στις τηλεθεάτρες πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, πιο εντυπωσιακό. Εδώ. Τέλεια. Βάζουμε και εδώ λίγο στις βλεφαρίδες μας να δέσουνε. Πάντως και με το τελείως βγαλμένο κραγιόν που έχουμε βάλει τώρα. Κάτσε γιατί μου μπήκε λίγο μέσα τώρα και τσούζει το μάτι μου. Ναι. Μου δίνεις λιγάκι. Ποιο? Μπατονετούλα. Ναι, δεν έχω φέρει την μπατονετούλα. Ωραία. Θα μας φέρουνε μέχρι να μας φέρουν λίγο να το καθαρίσω γιατί μου μπήκε μέσα και τσούζω πολύ. Το βάλα. Κάτσε να το καθαρίσω από κάτω. Λέω και τελικά και χωρίς κραγιόν γιατί το βγάλαμε πριν. Ναι. Δείχνει πολύ ωραίο το μάτι. Ναι. Το μάτι, λέω. Το μακιγιάζ. Άλλο. Έχεις δίκιο. Απλά το έντονο κραγιόν το κάνει ακόμα πιο. Πιο εντυπωσιακό. Έχεις και πρόσωπο εσύ το οποίο σου ταιριάζουν πάρα πολλά. Εγώ δηλαδή ως μελαχρινή, δηλαδή στις ξανθιές πιστεύω ότι ταιριάζουν πιο πολλά. Αυτή είναι η άποψή μου βασικά. Οι μελαχρινές είναι έτσι λίγο πιο. Έχουν πιο εξωτική ομορφιά νομίζω και θέλω απλά να είναι τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή το βάψιμό τους πιο χαλαρό, όχι τόσο έντονο. Ωραία. Λοιπόν, και κραγιόν. Αν και περίγραμμα έχουμε, θα βάλω εγώ σε ένα πάτσι πάρα πολύ ωραίο χαλαρό πορτοκαλί. Βάζουμε έτσι περίγραμμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Θα τα αλλάξει. Ας το δείξουμε αυτό, τουλάχιστον σωστό. Για να δίνουμε έτσι πιο ένταση στο βλέμμα. Και έχουμε και εδώ πέρα χίλια.
Και γυαλάδα. Μαύρο, το βλέπεις. Όχι. Όχι, λέει ο σκηνοθέτης μου. Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί είμαστε της ίδιας σχολής. Μεγαλώσαμε στον Αντένο. Θέλουμε έντονο. Έντονο. Έντονα πράγματα. Θέλουμε χρώμα. Ας το δείξουμε αυτό στα κορίτσια που μας βλέπουν και τώρα πάμε σε άλλο look, Αντένα look. Ωραίο είναι. Ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να βάλω το κραγιόν σου. Για να δω μάτι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Φανταστικό. Το κραγιόν μου, ε. Αλλά εγώ θέλω να βάλω το κόκκινο. Πού το πήγες, γιατί έχω και δουλειά να φύγω. Να το. Ποιο είναι αυτό. Αυτό κρατάς. Όχι αυτό. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θέλω να σου βάλω και λίγο στην ακρούλα, λίγο πιο σκούρο. Ευχαριστώ, Σταύρο μου. Μαζί μεγαλώσαμε. Ναι. Λοιπόν. Έδεσε. Φανταστικά. Κάτσε να βάλουμε και λίγο στην ακρούλα έτσι, να μεγαλώσει πιο πολύ το βλέμμα μας. Και από εδώ, εντάξει. Εντάξει, είμαι έτοιμη να υποδεχθώ την καλεσμένη μου. Είναι υπέροχο. Ωραία. Κοριτσάκι μου, αγάπη. Σου κάνουμε τατού στον ώμο. Δεν θα το πλύνω αυτό, ναι. Έτσι θα βγω. Βρε, να το βγάλεις και να πας εκεί που πρέπει τώρα. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά και καλά.